Υγειονομικό συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, καθώς η Λαρά επελάβνει με σταθερό ρυθμό στη χώρα μας. Οι δύο θάνατοι λόγω επιπλοκών της νόσου σε βρέφος λίγων μηνών και 17χρονο Ρωμά αντίστοιχα, και τα εκατοντάδες κρούσματα Λαρά στην κοινότητα Ρωμά και λιγότερο στο γενικό πληθυσμό ανησυχούν και προβληματίζουν τους εμπλεκόμενους φορείς. Σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιολογικά στοιχεία του Κελπνό, μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου είχαν δηλωθεί συνολικά 604 κρούσματα Λαρά στην Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη συχνότητα να καταγράφεται στη Νότια Ελλάδα. Στη μεγάλη πλειονότητα πρόκειται για άτομα ελληνικής υπηκότητας, κυρίως μικρά παιδιά από κοινότητες Ρωμά, και άτομα από γενικό πληθυσμό, κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 25 με 44 ετών, που δεν έχουν ανοσία στην Λαρά, μεταξύ των οποίων και επαγγελματίες υγείας που ήταν ανεμβολίαστοι ή ατελώς εμβολιασμένοι. Είχαμε το δεύτερο θάνατο ενός 17χρονου από Λαρά. Να αναφέρω εδώ ότι το πρώτο παιδάκι ήταν 11 μηνών και είχε υποκείμενα νοσήματα πριν από κανένα δύο μήνες που είχε πεθάνει. Το 17χρονος αυτός πρόκειται για Ρωμά και αυτός, ο οποίος στην Πάτρα, προέκυψε ο θάνατος αυτός. Τα κρούσματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 700 κρούσματα διαγνωσμένα από Λαρά. Θα έλεγα αρκετά κρούσματα και δύο θανάτους, αρκετοί θάνατοι. Αν σκεφτούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 19.000 περίπου κρούσματα και 41 θανάτους μέχρι τώρα. Εμείς έχουμε δύο θανάτους. Η πρόληψη, το έχουν πει επανειλημμένα, ότι είναι το εμβολιασμός, έτσι, για τον εμβολιασμό για την Λαρά ερυθρά παροτίδιδα. Τώρα, στις Σέρες, θεωρώ μέχρι τώρα ακόμα, δεν έχουμε κάποιο κρούσμα διαγνωσμένο επίσημα. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλή κατάσταση, δηλαδή με την έννοια ότι είμαστε εμβολιασμένοι αρκετά καλά και οπότε υπάρχει κάλυψη και δεν νομίζω να έχουμε κρούσματα. Και αν έχουμε κάποιο κρούσμα, φαντάζομαι θα έχουμε κάποιο μεμονωμένο κρούσμα. Εδώ και δύο μήνες περίπου έχουμε ξεκινήσει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών με συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και μαζί με το Δήμο. Έχουμε ξεκινήσει έναν έλεγχο των βιβλιαρίων στα παιδιά των δημοτικών. Βλέπουμε, πηγαίνουμε τα βιβλιάρια, εγώ πηγαίνω με κάποιους συνεργάτες και βλέπουμε τα βιβλιάρια μέσα και ελέγχουμε τα εμβόλια τόσο της Λαράς όσο και τα υπόλοιπα εμβόλια. Μπορώ να πω ότι μέσα στο νομό Σερών, μέσα στην πόλη των Σερών, έχουμε ήδη ελέγξει όλα τα σχολεία. Βλέπουμε ότι σε μεγάλο ποσοστό υπάρχει εμβολιαστική κάλυψη. Δηλαδή, λίγα άτομα είναι αυτά που δεν είναι εμβολιασμένα τα παιδάκια από επιλογή, πολύ λίγα, θα ανέφερα 5-10. Και λίγα άτομα, λίγα παιδάκια είναι αυτά που έχουν ξεχάσει κάποια εμβόλια οι γονείς τους και τα οποία εμείς πηγαίνοντας εκεί τώρα τους δίνουμε ενημερωτικό σημείωμα, εγγράφος, ότι πρέπει να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Αυτή την ενέργεια θα τη συνεχίσουμε μάλλον με το 2018 και στην υπηαγωγία και στα λύκεια. Είναι μια καλή κίνηση η οποία επενθυμίζουμε στους γονείς τα παιδάκια που είναι ανεμβολίαστα να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Και πιστεύω αυτό θα συμβάλλει πιο πολύ και για την περαιτέρω κάλυψη της Λαράς. Αλλά το ποσοστό εμβολιασμού των παιδιών που έχω δει δηλαδή στο δημοτικό, γιατί είναι μεγάλο ποσοστό τα παιδιά που έχουμε δει στο δημοτικό, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ, 95% εμβολιαστική κάλυψη υπάρχει. Είναι πάρα πολύ καλό, ναι.